Χατζη Χριστοφή, βρισκόμαστε στο γυμναστήριο της Κεφάλου που έχουν διεξαχθεί κάποιες εργασίες. Πείτε μας τι αφορούσαν αυτές οι εργασίες. Ναι, βρισκόμαστε όντως στο γυμναστήριο της Κεφάλου, σε ένα χώρο το οποίο όταν προτήρθαμε πριν 7 μήνες, σε έναν κατελημένο χώρο. Βλέπετε ότι έχουν γίνει εξωτερικές εργασίες επιστρωμάτων, χρωμάτων, προβολής καινούργιοι. Θα μπείτε και μέσα να σας δείξουμε κάποια έργα που έχουμε αγοράσει και περιμένουμε και από την πρώτη κοινότητα να επιστραφούν και να έρθουν κάποια έργα συμπληρωματικά, έτσι ώστε τα παιδιά της Κεφάλου να έχουν ένα γυμναστήριο και να μην αναγκάζονται το χειμώνα να κατεβαίνουν στην πόλη της Κόρνα, να διανύουν μια τεράστια χιλιομετρική απόσταση. Είμαστε στη χαρμόσυνη θέση, να σας πω, και η παρουσία του Δημάρχου εδώ, ότι θα διαμορφωθεί ο περιβάλλοντος χώρος με 3α ή και άσφαλτο ανάλογος τα υλικά που χρειάζονται. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη Διονυσία και τον φίλο μου τον Στέφανο τον Καματερό, διότι η βοήθειά τους ήταν πολύτιμη, αλλά και τους εθελοντές. Ένας από τους εθελοντές που είναι νυχθημερίδα εδώ και αγαπάνε αυτό που κάνουν είναι το παιδί εδώ, αλλά και αρκετά παιδιά από την Κέφαλο που θα σας πει και ο Στέφανος τα ονόματά τους και τα γνωρίζει καλύτερα από εμάς. Όλα αυτή συνέδραμα μαζί, έτσι ώστε να εξυγχρονιστεί το γυμναστήριο που αξίζει Κέφαλος και θεωρώ ότι έχει φτάσει ένα καλό σημείο που ακόμα εμείς δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ επί ευκαιρία στον Δήμαρχο της Κότο Θεοδόση τον Νικηταρά, διότι καθημερινά αποδεικνύει ότι στοχεύει στην νεολαία, ποντάρει στους νέους ανθρώπους, στηρίζει την νεολαία, στηρίζει τον αθλητισμό και το αποδεικνύει με έργα και μεγάλα και μικρά όπως αυτό. Κύριε Καμπούρη, πείτε μας κι εσείς δύο λόγια για το σημαντικό έργο που τελέστηκε εδώ στο γυμναστήριο της Κεφάλου. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας καλωσορίσω στην Κέφαλο και εγώ από τη μεριά μου. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του ΔΟΠΑΒΣ, τον κύριο Χατζη Χριστοφή, τον Δήμο της ΚΟ, για την πρωτοβουλία που θέλουν να μας βοηθήσουν εδώ στην Κέφαλο να κάνουμε κάτι όμορφο. Όπως είπε και ο πρόεδρος, δεν έχει τελειοποιηθεί το έργο ακόμα, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο. Θέλω να ευχαριστήσω εγώ και ο Στέφανος, τα παιδιά της Κεφάλου που βοηθήσανε πάρα πολύ, συμβάλανε σε αυτό το έργο, βοηθήσανε, περάσανε αρκετές ώρες και με τα μηχανήματα, όποτε τους επικαλέσαμε να έρθουν, ήταν πρόθυμα τα παιδιά να βοηθήσουν και είναι και ακόμα. Και περιμένουμε να δούμε και την εξέλιξη των πραγμάτων. Είναι κάτι όμορφο για την Κέφαλο και ελπίζω να συνεχιστούν τέτοιου είδους έργα για το χωριό μας. Γιατί το αξίζουν τα παιδιά να αθλούνται. Και ό,τι είναι, εντάξει, εν πάση περιπτώσει είναι κάτι ευχάριστο.